Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπέρισουμε και τους καινούργιους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στο παρεάκι μας. Μείνετε κοντά μας γιατί το καλό τώρα ξεκινάει, νομίζω. Βέβαια, έτσι. Συνέντευξη. Και μου άρεσε πάρα πολύ ότι Ακομπλεσάριστος, μπράβο, έτσι. Πες το να μην κάνω στο Σαρδάμ που το έκανα δηλαδή. Σηκώθηκε και χόρεψε. Άνετος. Ούτε κατάλαβε ότι είναι στάρ και ότι είναι. Χόρεψε τα νησιώτικα. Λόγω εδώ είμαστε. Μαζί χορέψαμε. Εγώ. Είναι δυνατόν εγώ. Μα έχει δει ποτέ να χορεύω. Όχι, γι' αυτό παρεξηγείτε. Εντάξει, εγώ είμαι στάρι. Στάρι δεν χορεύονται. Άλλο τζέκο από εκεί. Δήλωση. Μαζευτήκαμε πολύ. Τώρα έχουμε και πνευματικά δικαιώματα. Θέλω πνευματικά δικαιώματα μετά. Είπα. Με όποιο δάσκαλο καθίστε αυτό. Με όποιο δάσκαλο καθίστε. Τι γράμμα θα μάθετε. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που έχει δώσει στην εκπομπή αποκλειστικά. Πανελλαδικά, όλο αυτό το πράγμα. Να το τονίσουμε. Ο Γιους Γκαλελή και σε λίγο τα λέμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Lifestyle. Λοιπόν, σήμερα καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένας ηθοποιός πραγματικά που αγαπήθηκε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια είναι από τη γειτονική χώρα και τον έχουμε αγαπήσει μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Το Αγιάζει το Έρωτα». Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Οούζ Γκαλελή. Χος γελδί. Πώς πούλτοκ. Γεια σου. Γεια σου. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι ξεκινήσατε την καριέρα σας ως μοντέλο. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να εισχωρήσετε στην υποκριτική? Mankenin böyle bir özelliği vardı diyorlar hani tabii bu sektörde insanlar... Ξεκίνησα σαν μοντέλο γιατί ήταν η πρώτη μου δουλειά, αλλά πάντα κάθε μοντέλο έχει μέσα του μια τάση για ηθοποιία και εγώ από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά στην πορεία της καριέρας μου σαν μοντέλο μου ζητήθηκε να γίνω ηθοποιός, να παίξω ηθοποιό και έτσι το δέχτηκα ευχαρίστως. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα βέβαια, γιατί πάρα πολλά μοντέλα ξέρουν ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης όσον αφορά το επάγγελμα αυτό. Και αμέσως εισχωρούν στο επάγγελμα της υποκριτικής ή στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο. Σαν μοντέλο, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι η ζωή σαν μοντέλο δεν θα είναι μια παντοδύνη επάγγελμα. Δεν θα είναι επάγγελμα. Και είναι πολύ κουραστική μια ζωή. 20 χρόνια πρέπει συνέχεια να ταξιδεύεις και είναι κουραστική σαν επάγγελμα και σαν ζωή. Είναι πολύ κουραστικό. Και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ μετά από το μοντέλο ήταν η ηθοποιία. Για μένα ήταν το πιο κοντά, σε μένα. Το πιο κοντινό. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή με το Ασή Χαγιάτ
το τηλεοπτική σειρά αυτή. Πώς έγινε η γνωριμία, γιατί ξέρουμε ότι μένει στη Βιέννη, δεν μένει στην Τουρκία. Πώς έγινε αυτό το πάντρεμα, κατά κάποιο τρόπο? Πιστεύω στην τύχη και όλα, ότι όλα είναι τυχερά. Βρισκόμουν στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου μένει ο αδελφός μου εκεί. Ήμουν σε μια επίσκεψη και τυχαίως ήταν και αυτός ο σκηνοθέτης του Αντζή Χαγιάτ. Και μου ήρθε αυτή η πρόταση και τον Κενάνη Μίρζαλόγλου, που ήμασταν σύγχρονοι ανταγωνιστές, και αυτόν ήδη τον γνώριζα σαν μοντέλο. Και έτσι δέχτηκα αυτή τη συνεργασία και μου φάνηκε κάτι πολύ σωστό. Όταν ήμασταν στις Βρυξέλλες, ήταν και ο Κενάνη Μίρζαλόγλου, ο συγγραφέας, και αυτός μαζί, και μιλάγαμε. Και ο κύριος Σβάστινα, ο οποίος μας παρακολουθούσε τη συνομιλία μας, έδειχνε σε ένα καρέ μέσα, μας έβαζε συνέχεια και είπε ότι η κάμερα σας αρέσει πολύ και σκέφτομαι ένα project για τους δυο σας, το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό. Ayrıldıktan sonra 4 sene sonra aradı beni. 4 sene sonra. Μετά από αυτή τη συνάντηση, 4 χρόνια μετά, πήρε τηλέφωνο και του έγινε η πρόταση. Μετά από 4 χρόνια ξεκίνησε αυτό το project. 4 sene sonra arayıp dedi işte gel dedi, hatırladım beni. Kenan'la birlikte başrolü teklif ediyorum, gel oynayalım. Μετά από 4 χρόνια πήρε ο κύριος Σμάσναφ τηλέφωνο στον κύριο Ους και του λέει: θυμάσαι 4 χρόνια πριν, με θυμάσαι, είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση στις Βρυξέλλες και τώρα είμαι έτοιμος για να το ξεκινήσω. Δέχεσαι και ξεκινήσαμε. Στο σύριαλ αυτό συναντήσαμε έναν τύπο ο οποίος ήταν πολύ κακομαθημένος, γιος ενός πλούσιου. Τι σχέση μπορεί να έχει εκείνος με τον πραγματικό του εαυτό? Και αν τον έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος αυτός? Το ρόλο του μου. Κάθε ρόλος έχει τη δυσκολία του. Αλλά για μένα ήταν αρκετά δύσκολο να παίξω τον κακομαθημένο πλουσιόπεδο, γιατί εγώ δεν είμαι πλουσιόπεδο και μου πήρε χρόνο να μπορέσω να συνηθίσω σε αυτό το ρόλο. Και εκτός αυτού, είχα απέναντί μου και τον Κενάν, που έπρεπε να ήμασταν αντίπαλοι με τον Κενάν, και αυτό μου ήταν ακόμα πιο δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε φίλοι κανονικά και είχα αυτές τις δυσκολίες. Σε όλα τα γυρίσματα, τουλάχιστον σε όλα τις εκπομπές που βλέπαμε, φορούσε στο λαιμό του ένα πενταγιόν, τώρα δεν ξέρω να το φοράει εδώ πέρα. Ήταν κάτι το οποίο το είχε σαν γούρι, του έφερε κάποιο γούρι και ήταν συνέχεια στο λαιμό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, των επεισοδίων δηλαδή, των οποίων έχουμε δει. Μπαμπάμνταν πιχάτρα. Καλμιστή, πατέρα μου, τον οποίο έχω χάσει, είναι συγχωρεμένος, τον έχω χάσει εδώ και 5 χρόνια και μου έδινε μία δύναμη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Γι' αυτό το είχα σαν γούρι και σαν δύναμη, αλλά δυστυχώς στα τελευταία επεισόδια είχαμε μία σκηνή, δύο φραγίες, ναι, και έσπασε και διαλύθηκε, επειδή ήταν μικρά, σαν χάντρες, διαλύθηκε. Όσο μπορέσα μάζεψα, λέει, τα έχω σπίτι τώρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω. Böyle bir şeyini kaybettim, hani beni çok üzdü. Onun için şu an kullanmıyorum ama o zaman da benim bir şans şeyimdi. Αυτό το κολλιέ ανήκε στον... Θέλω να ρωτήσω αν έχει επαφές με τους υπόλοιπους ηθοποιούς που ήταν κανονικά στο σύριαλ αυτό. Δηλαδή, π.χ. με την αδελφή του, τη Φιλίζ. Τη θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήταν πολύ ωραία γυναίκα βασικά εγώ. Çok süper bir ekibimiz vardı. Kenan'la zaten ayrı bir arkadaşlığımız vardı ama o eskiden de. Tabii Nermin olsun, Filiz... Έχουμε κρατήσει επαφή, αλλά επειδή όλοι μας ηθοποιοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να κάνουμε παρέα, αλλά πάντα με τηλέφωνα, παίρνουμε τηλέφωνα, ακόμα και αν έχουμε κάποια δουλειά στο τηλέφωνο, μιλάμε, συζητάμε και έχουμε κρατήσει επαφή, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Στην πόλη επισκέπτεται τακτικά? Ιστάμβουλα σε ατελείο μου. Επειδή έχω ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη,
Πηγαίνω πολύ τακτικά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τώρα επειδή έχω μια ταινία ετοιμάζω στην Αυστρία, πρέπει να μένω στην Αυστρία. Αυστριακή παραγωγή. Peki bu Avusturya yapımı mı? Evet, Avusturya yapımı. Evet, yine Avusturya Almanya yapımı. Avusturya ki Germanik paragogi, μια κοινή παραγωγή, γι' αυτό πρέπει να μένω στην Αυστρία περισσότερο χρόνο, αλλά πάντα πηγαίνω έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη πολύ συχνά, κάθε 10 μέρες λέει. Λοιπόν, στην Ελλάδα για πρώτη φορά, Αθήνα έχετε φάγει συνέστημα. Evet. Δεν ξέρω αν βγήκατε έξω βέβαια. Dışarı çıktınız mı bilmiyorum. Yok, ne yazık çıkamadım. Video kronosu var bu hiperörizmen. Çok kısa süredir buradasınız. Dışarı gezmeye. Ne yazık daha olmadı. Dün geldik işte. Sağ olsunlar iyi karşıladılar. Μόλις τέσσερις ήρθαμε, ασύν καλά, είχαμε μια πολύ καλή υποδοχή. Ama işte bir gün belki vaktimiz olsa bir dışarı çıkıp bir temiz hava alıp biraz Yunan arkadaşlarımızı görürüz artık. Σήμερα λέει, αν βρούμε κάποιο χρόνο από τις υποχρεώσεις μας, θέλουμε να βγούμε λίγο και να δούμε την Αθήνα από κοντά. Merhaba Nadin, ben Mike. Sana başarılar diliyorum. İnanıyorum sana, sana güveniyorum. Kazanacaksın. Okay. Mike hat vor zwei Wochen hier gesagt, dass er sich wahnsinnig auf den Cha-Cha-Cha freut, weil er endlich mal seine Latino-Qualitäten einsetzen will. Wobei, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, vor zwei Wochen, das Ende der Show, da sah es kurz so aus, als würde es zu diesem Cha-Cha-Cha niemals kommen. Letzte Woche war schon ein Krimi, wo ich da draußen gestanden bin, zu zweit mit Uwe. Haben wir gedacht, jetzt ist es vorbei. Mike und Julia! Es war schon ein wahnsinniges Gefühl. Also, da wünsche ich niemanden da vorne zu stehen. Also ich hoffe, ich habe es letztes Mal genossen. Der schwere Tanz habe ich jetzt hinter mir und ich freue mich jetzt auf meinen Tanz und das ist Cha-Cha-Cha. Eins, zwei, drei, vier. Diese Woche Vollgas. Der Mike ist am ersten Tag zu mir gekommen ins Training, wo wir angefangen haben, und gesagt, du, was auch immer jetzt passiert, so in dieser typischen Art mit Handbewegung. Ah, du, ich will einfach... Ich möchte beweisen oder zeigen, dass ich das besser kann. Nicht Ball und Co. Ich glaube, als Trainer ist man nicht nur Trainer und erklärt die Schritte, sondern man ist auch ein bisschen Psychologe. Was ist und mit dir? Wem musst du dir selber einmal beweisen? Eben, für mich auch. Du bist der Wichtigste von allen. Der muss es wirklich für sich machen und dann kommt es echt und ehrlich rüber und dann sieht man die Freude, die dabei empfunden wird und um das ist man gegangen. Er muss verstehen, das macht er für sich. K06 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Hier sind Mike Galili und Julia Polay. Glitter of stripes.